σε δυναμικές κινητοποιήσεις επίπεδο Κρήτης προσανατολίζονται τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις που χαρακτηρίζουν ως κοροϊδία την αύξηση τα νυχτερινά των εστόλων που εξήγηλε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αύξηση που ανακοίνωσε για μας δεν ήταν καμία αύξηση. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανακοινώνει 52 λεπτά μεικτά στη νυχτερινή αποζημίωση, τη στιγμή που υπάρχουν συνάδελφοι που δεν δουλεύουν και δεν εργάζονται νυχτερινές ώρες, άρα εκείνοι δεν θα δουν καμία αύξηση στο μισθό τους. Οπότε η αύξηση που θα δούμε εμείς είναι μηδαμινή, είναι περίπου 20 ευρώ το μήνα. Αφορά 20%, που σημαίνει περίπου είναι καθαρά 33 cents την ώρα, που σημαίνει ότι στο 8ωρο είναι περίπου ένας καφές. Αυτή είναι η αύξηση που έχει δοθεί, η οποία θεωρούμε, αν μη τι άλλο, ότι είναι κοροϊδία. Χθες συνεδρίασαν στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου οι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς των Ενώσεων Σωματών Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων και Αποστράτων Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζοντας την κλιμάκωση των αντιδράσεών τους. Αναμένουμε να συσπηρωθούμε ακόμα περισσότερο, να γίνουμε μία γροθιά, μία φωνή όλη Κρήτη, να δώσουμε την έμπνευση και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα υπόλοιπα σωματεία, έτσι ώστε να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί, ξεχωριστά ο κάθε ένας, ξεχωριστά η κάθε περιφέρεια, προκειμένου να ζητήσουμε από την πολιτεία τα αυτονόητα. Αναλύσαμε τα θέματα που μας απασχολούν, που είναι κοινά για όλους μας, όπως είναι η αυξήση των μισθών, το επικίνδυνο της εργασίας του επαγγελματός μας, συνταξιοδοτικά, οικονομικά. Άμεσα θα επιδιώξουν επαφές με βουλευτές και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν δεσμεύσεις στα αιτήματά τους, τότε θα προχωρήσουν σε μαζικά και δυναμικά συλλαλητήρια. Συνδικαλιστές κάνουν λόγο για εμπαιγμό από την κυβέρνηση και επαναφέρουν στο προσκήνιο τα αιτήματά τους, με κυριότερο αυτό της αναγνώρισης του επαγγελματός τους ως επικίνδυνου. Επιχειρούμε διαρκώς στο θαλάσσιο πεδίο. Έχουμε χάσει πολλούς συναδέλφους μας και αυτό αφορά και την αλλαγή πλέον που υπάρχει στο κομμάτι του μεταναστευτικού, που πλέον έχουν αποθρασινθεί οι διακινητές. Προσφάτως στη Ρόδο πέρασε ένα ταχύπλο πάνω από ένα φουσκωτό σκάφος δικό μας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τον τραυματισμό ευτυχώς του συναδέλφου ελαφρά. Το επικίνδυνο της εργασίας του επαγγέλματός μας, διότι όπως είδαμε και το τελευταίο διάστημα πέρυσι, συγκεκριμένα το 2023, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ υπηρεσίας χάθηκαν δύο αστυνομικοί.